Θα συνομιλήσουμε ευθύς αμέσως με τον κύριο Θεόδωρο Τσίκα, πολιτικό επιστήμονα και διεθνολόγο. Κύριε Τσίκα, την καλησπέρα μας, πώς είστε? Γεια σας, καλά είμαι εσείς. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, χαρά μας που σας φιλοξενούμε και σήμερα στην εκπομπή μας. Είναι όντως ιστορική τοποθέτηση του Έλληνα Πρωθυπουργού στο Κογκρέσο? Επειδή είναι η πρώτη φορά, ναι, θα μπορούσαμε να τη χαρακτηρίσουμε έτσι. Ενώ πρώτη φορά που Έλληνας Πρωθυπουργός, πρέπει βέβαια να κατανοήσουμε ότι όλο το πλαίσιο της επίσκεψης έχει σχέση με τον εορτασμό των 200 χρόνων της Ελληνικής Επανάστασης. Γι' αυτό βλέπετε και αυτό με τη γραβάτα του κυρίου Μπάιντεν, τη δεξίωση τη συγκεκριμένη στο Λευκό Οίκο και την ομιλία στο Κογκρέσο. Έτσι. Δεν γίνεται συνήθως σε επίσημες επισκέψεις, επειδή όμως ήταν να γίνει πέρυσι ο εορτασμός και λόγω πανδημίας δεν έγινε, όλο το σκηνικό γίνεται όπως γίνεται φέτος, έστω και με ένα χρόνο διαφορά. Το βασικό συμπέρασμα το οποίο προκύπτει στον απόϊχο των επαφών του Έλληνα Πρωθυπουργού ποιο είναι? Διανύουμε όντως μία από τις καλύτερες περιόδους στο μέτωπο των σχέσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες? Ναι, δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Και αυτό γίνεται διότι μια σειρά από διαφορετικές ελληνικές κυβερνήσεις θεωρούν ότι μια σημαντική σταθερά της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής είναι οι σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Και το τονίζω αυτό διότι υπάρχει μια βασική διακομματική συνέχεια σε αυτό. Έτσι όλα τα κόμματα που πέρασαν από την διακυβέρνηση του τόπου την τελευταία 15ετία, ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ενδιάμεσα και κυβερνήσεις συνεργασίες μεταξύ αυτών των κομμάτων, διατήρησαν ως μια σημαντική προτεραιότητα τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Και σε αυτή την άμεση λογικό επαφή που έχουμε χτίσει με τις Ηνωμένες Πολιτείες, κύριε Τσίκα, ο βασικός στόχος ποιος πρέπει να είναι, προς ποια κατεύθυνση? Νομίζω ότι πρέπει να είναι ότι η Ελλάδα μπορεί να σταθεί στα πόδια της, είναι μία δύναμη που έχει ρόλο στην περιοχή της, δηλαδή στην Ανατολική Μεσόγειο, στα Βαλκάνια και στην ευρύτερη περιοχή, αλλά και λόγω της συμμετοχής της στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ρόλο σε ένα πολύ σημαντικό κέντρο αποφάσεων. Άρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, οι οποίες έχουν συμφέροντα και προτεραιότητες σε αυτές τις περιοχές που ενδιαφέρουν και την Ελλάδα, ναι, μπορούν να έχουν συνεργασία σωστή, σοβαρή, όσο είναι δυνατόν ισότιμη με την Ελλάδα. Να εναρμονίζουν δηλαδή τα δικά τους ενδιαφέροντα, τα δικά τους συμφέροντα, τις δικές τους προτεραιότητες με τα αντίστοιχα συμφέροντα, ενδιαφέροντα και προτεραιότητες της Ελλάδας. Εστάλησαν μηνύματα προς την πλευρά της Τουρκίας και αν ναι, από ποια πλευρά? Νομίζω ότι γενικά πιστεύω, κύριε Παναγιωτόπουλε, νομίζω ότι δεν είναι σωστό να τουρκοποιούνται, σε εισαγωγικά το λέω, οι επισκέψεις του εκάστοτε Έλληνα Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Η Ελλάδα έχει και άλλα πολλά θέματα να συζητήσει στη συνεργασία της, όπως είναι η οικονομία, όπως είναι η επιχειρηματικότητα, όπως είναι η ενέργεια, όπως είναι το περιβάλλον, είναι πολύ σημαντική τομή συνεργασίας. Νομίζω ότι η ελληνική πλευρά έθεσε τα θέματα. Δεν νομίζω όμως ότι έχουμε κάποια συγκεκριμένη, ας το πω, ειδική αναφορά από Αμερικανούς αξιωματούχους. Φυσικά δεν γνωρίζουμε με λεπτομέρειες τι ελέγχθη στις κλειστές συνάντησεις. Ειδική έτσι, δημόσια αναφορά τώρα αναφορικά με την τουρκική προκλητικότητα. Αυτό μας λέει τα πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών. Ας πούμε, ούτε ο πρόεδρος Μπάιντεν αναφέρθηκε στον πρόλογο στην τοποθέτησή του και ούτε χρησιμοποίησε τον όρο Τουρκία. Ναι, πρέπει να καταλάβουμε, κύριε Παναγιωτόπουλε, το εξής, ότι το να έχουμε εμείς καλές σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής δεν σημαίνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής τσακώνονται ή πρέπει να τσακωθούν με την Τουρκία. Είναι η πολιτική των ίσων αποστάσεων. Εγώ δεν ξέρω να πω ίσες αποστάσεις, γιατί ο πρόεδρος Μπάιντεν ειδικά έχει πολύ καλή γνώση των προβλημάτων της περιοχής και γνωρίζει τα προβλήματα και έχει σταθεί αρκετά κοντά στα ελληνικά συμφέροντα και τις ελληνικές προτεραιότητες, αλλά προφανώς και η Τουρκία
είναι μια δύναμη που καμία αμερικανική κυβέρνηση δεν θέλει και δεν μπορεί να την αφήσει να φύγει από τη Δύση. Θα ήταν αποτυχία μεγάλη για οποιαδήποτε αμερικανική κυβέρνηση. Άρα εμείς θα πρέπει να συνυπάρχουμε με την Τουρκία και να προσπαθούμε να δούμε τι λύσεις θα έχουμε στις διαφορές μας και στα προβλήματά μας, γνωρίζοντας ότι και η Τουρκία είναι κομμάτι της Δύσης, παρά το γεγονός ότι έχει πολλές ιδιορυθμίες και διαφορές με ορισμένους παίκτες της Δύσης, που είναι και οι Αμερικανοί και οι Ευρωπαίοι. Αναφορικά με το βέτο της Τουρκίας για ένταξη στο ΝΑΤΟ, της Φιλανδίας και της Σουηδίας, είναι προσχηματικό το βέτο, αναμένεται να επηρεάσει τις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες? Καταρχάς θέλω να πω ότι δεν έχουν μιλήσει, δεν έχουν πει τη λέξη βέτο οι Τούρκοι ηθήνοντες. Προφανώς. Ναι, έτσι ακριβώς. Το λέω αυτό γιατί έχει μια σημασία. Ας πούμε, ο κύριος Ιμπραήμ Καλίν, ο βασικός πολιτικός και διπλωματικός σύμβουλος του κυρίου Ερντογάν, είπε ότι εμείς δεν επιθυμούμε, δεν είναι ο στόχος μας να εμποδίσουμε την είσοδο της Φιλανδίας και της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, όμως θέλουμε να ληφθούν υπόψη ορισμένες δικές μας ανησυχίες. Εγώ δεν πιστεύω ότι θα φτάσει η Τουρκία να μην υπερψηφίσει, να σπάσει την απαιτούμενη ομοφωνία που απαιτείται για να μπει η Σουηδία και η Φιλανδία στο ΝΑΤΟ. Αυτές οι επιφυλάξεις. Ναι, ολοκληρώστε. Θα γίνουν ορισμένες διαπραγματεύσεις γύρω από αυτό το ζήτημα. Αυτές οι επιφυλάξεις έχουν να κάνουν και με τη σχέση Τουρκίας-Ρωσίας. Ίσως έχουν να κάνουν, αλλά δεν θεωρώ ότι είναι το πιο σημαντικό. Πιστεύω ότι υπάρχει ένα θέμα με τους Κούρδους. Πράγματι, ειδικά η Σουηδία, όχι τόσο η Φιλανδία, έχει στο εσωτερικό της δράση κουρδικών οργανώσεων, κάποιες από τις οποίες όπως το PKK η Τουρκία τις θεωρεί τρομοκράτες. Αυτό όμως το θέμα έχει και άλλες πτυχές. Υπάρχει ένα εμπάργκο όπλων από αυτές τις δύο χώρες, ορισμένων τουλάχιστον οπλικών συστημάτων προς την Τουρκία, κυρίως λόγω των στρατιωτικών δραστηριοτήτων της Τουρκίας στη Συρία ή στο βόρειο Ιράκ. Αυτό τους ενδιαφέρει πολύ. Και πιθανόν μέσα σε αυτή τη συζήτηση να υπάρξει και το γνωστό θέμα τι θα γίνει με την αναβάθμιση των αεροσκαφών F-16 και την προμήθεια νέων F-16 από την Αμερική στην Τουρκία. Ας μην ξεχνάμε επίσης ότι η Τουρκία δεν της αρέσει το γεγονός ότι οι Αμερικανοί έχουν συμμαχία και υποστηρίζουν τους Κούρδους της Συρίας. Τους θεωρούν αντιπάλους του δικτατορικού καθεστώτος του Άσαντ στη Συρία. Αυτό δεν αρέσει στην Τουρκία, διότι φοβούνται ότι έτσι μπορεί να ενθαρρυνθούν και οι Κούρδοι στην Τουρκία για αποσχιστικές δραστηριότητες. Είναι πολλά τα θέματα. Ίσως κάποια από αυτά θα τεθούν και στις συζητήσεις που θα υπάρξουν μεταξύ των δύο πλευρών. Στο μέτωπο των γεωπολιτικών, βέβαια, συσχετισμών που διαμορφώνονται και με φόντο και την τραγωδία, τον πόλεμο στην Ουκρανία, θα διανύσουμε ένα θερμό καλοκαίρι, τι πιστεύετε? Νομίζω ότι πάμε σε ένα πόλεμο φθοράς, σε ένα μακρύ πόλεμο. Θα κρατήσει τουλάχιστον μήνες αυτή η αντιπαράθεση. Δεν σημαίνει ότι θα κρατήσει με την ίδια έμφαση και με την ίδια ένταση. Αναμένω ότι την επόμενη περίοδο θα έχουμε ένταση, διότι ο πιο μίνιμουμ, ο ελάχιστος στόχος των Ρώσων είναι να καταλάβουν και τα υπόλοιπα εδάφη των δύο περιοχών που έχουν παρανόμως βέβαια κηρύξει την απόσχησή τους στην Ανατολική Ουκρανία, του Λουγκάνσκ και του Ντονέτσκ. Δεν βρίσκονται όλα υπό τον έλεγχό τους. Εκεί πέρα άρα θα έχουμε ένταση βομβαρδισμών και επιθέσεων για να μπορέσουν τουλάχιστον να ελέγξουν αυτά τα δύο εδάφη. Αλλά από εκεί και πέρα αυτό το σχέδιο δεν θα σταματήσει να εξελίσσεται. Και από τη στιγμή που δεν θα σταματήσει να εξελίσσεται η ρωσική επιθετικότητα, προφανώς θα υπάρξει και αντίσταση και άμυνα και αντίδραση από τις ένοπλες δυνάμεις και από το λαό της Ουκρανίας. Επομένως, εγώ βλέπω ότι πάμε για μήνες ένοπλης αντιπαράθεσης. Στο εσωτερικό, τελευταία ερώτηση. Πολιτικές εξελίξεις και αναφέρουμε σε εκλογές, πότε βλέπετε? Κοιτάξτε, τώρα δεν νομίζω ότι άμεσα μπορούμε να δούμε εκλογές. Τώρα δεν πιστεύω ότι καμία κυβέρνηση σε αυτό το κλίμα της ακρίβειας, της οικονομικής ύφεσης και όλα αυτά που έχουμε είναι δυνατόν να κάνει εκλογές. Σίγουρα θα περάσουμε, εγώ πιστεύω, το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι λόγω του τουρισμού, τον οποίο εσείς πολύ καλά γνωρίζετε στην Κρήτη, λόγω των αγροτικών εργασιών που υπάρχουν γενικώς, αυξάνονται τα πρόσκαιρα έσοδα. Σωστά, αντιστρέφεται το κλίμα έτσι προβληματισμού. Αλλά ξέρετε, κάπως, το φθινόπωρο, πούμε, ίσως επανέλθει και η πανδημία και τα μέτρα, και τα περιοριστικά μέτρα. Οπότε
Θα έχουμε άλλο και κλίμα. Βεβαίως, ακριβώς, ακριβώς και αυτό. Και επίσης πρέπει να σας πω ότι είναι βέβαιο ότι θα υπάρξουν κάποια χρήματα. Πρέπει να σας πω ότι ήδη έχουν αρχίσει να εκταμιεύονται χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είχε αποφασιστεί για την επούλωση των πληγών οικονομικών και κοινωνικών της πανδημίας. Οπότε πιστεύω ότι οποιαδήποτε κυβέρνηση θα θελήσει να αξιοποιήσει αυτή τη χρηματοδότηση, μάλιστα, μάλιστα, πριν πάει σε εκλογική αναμέτρηση. Κύριε Τσίκα, να είστε καλά. Την καλησπέρα μας από Κρήτη. Γεια σας, καλό βράδυ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν,